Κύριε Σύψα, μετέβη πριν από λίγες ημέρες δημοτικό κλιμάκιο στην Αθήνα, στο Υπουργείο Τουρισμού, με επικεφαλή στον Δήμαρχο τον κύριο Λουκόπουλο, και είχατε μια συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Κουντουρά. Θα θέλατε να μας πείτε την ατζέντα αυτής της συνάντησης και τι αποκομίσατε από αυτή? Όντως, πραγματοποιήθηκε ένα προγραμματισμένο ραντεβού την περασμένη Τρίτη με την Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κουντουρά. Σε αυτό παρευρέθη ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Τάκης Λουκόπουλος και εγώ προσωπικά. Συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα με την Υπουργό. Μας ανέλησε το πρόγραμμα γύρω από τον τουρισμό, γύρω από τους στόχους του Υπουργείου. Εμείς βάλαμε στην ατζέντα τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι η Πανελλήνια Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού, που φιλοδοξούμε να πραγματοποιήσουμε 14 έως 17 Οκτώβρη στην Ναύπακτο, και τη βοήθεια που μπορεί να μας προσφέρει η Υπουργός, η οποία δεσμεύτηκε ότι αν και εφόσον τελικά αποφασιστεί η έκθεση, θα γίνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και ίσως και του ΕΟΤ. Κατόπιν συζητήσαμε για τις ιαματικές πηγές των λουτρών Στάχτης και Αγραπηδόκαμπου και την πορεία των φακέλων αυτών. Και τρίτο και σημαντικό θέμα που συζητήσαμε είναι για το κτίριο, διατηρηταίο κτίριο της ΠΛΑΣ, το οποίο ως γνωστόν από το 2006 έχει περιέλθει πάλι στον ΕΟΤ, έχει φύγει από τη μακριά παραχώρηση που υπήρχε στο Δήμο. Ζητήσαμε μια παραχώρηση μακράς διάρκειας από το ΝΕΟΤ προς το Δήμο Ναυπακτίας και ο Δήμος να προχωρήσει και να υλοποιήσει τη μελέτη που ήδη έχει ολοκληρώσει. Αυτά ήταν τρία σημαντικά θέματα που είχε η ατζέντα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα καλά νέα, τα οποία θα ανακοινωθούν με επίσημο δελτίο τύπου. Επί του τελευταίου, για το κτίριο της ΠΛΑΣ, είχατε κάποια καταρχήν απόφαση, κάποια θέση από την κυρία Υπουργό? Το είδα θετικά. Σίγουρα της εξηγήσαμε ότι είναι ένα κουφάρι και δεν υπάρχει περίπτωση από το Υπουργείο ή από τον ΕΟΤ αυτό να εξοραϊστεί. Η μόνη περίπτωση που αυτό το κτίριο και να συνέλθει και να γίνει ένα κόσμημα είναι μόνο μέσω του Δήμου. Εξηγήσαμε ότι έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από την τωρινή, έχει ολοκληρωθεί μέχρι τεύχη δημοπράτησης. Από εκεί και πέρα, της είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε και να μπει στο πρόγραμμα του Δήμου για τον εξοραϊσμό του και το κτίριο να ολοκληρωθεί. Θεωρώ ότι η Υπουργός ήταν θετική, με βλέπετε φιδωλό στα λόγια μου, γιατί δεν ξέρω την απόφαση. Είπε θα το ψάξει και θα μας απαντήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.